Η πορεία της εξέλιξης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Καλαμάτας αναμένεται να παρουσιαστεί σε μια διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση αύριο στις 8. Η παρουσίαση του σχεδίου μάλιστα είναι ανοιχτή προς τους δημότες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν και τα δικά τους ερωτήματα. Στο οποίο τελικό σχέδιο, αφού αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση της κινητικότητας στην πόλη σε ό,τι έχει σχέση με την κίνηση των οχημάτων, των μέσων μαζικής μεταφοράς και των οχημάτων ανεφοδιασμού, των οικοταχή εννοώ, σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ανάγκες που έχει η πόλη για στάθμευση, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες που υπάρχουν για την κίνηση των πεζών, των ποδηλάτων αλλά και των ευάλωτων χρηστών, μετά από όλα αυτά προτάθηκε η στρατηγική η οποία συμπυκνωμένη είναι πόλη φιλική και ανθεκτική. Μια στρατηγική η οποία σχετίζεται με μέτρα και κανόνες τα οποία να είστε σίγουροι ότι θα αλλάξουν τη λειτουργία της πόλης. Το λεγόμενο ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας ζωής στην πόλη και την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα. Στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας στην Καλαμάτα και η παροχή υψηλής ποιότητας μεταφορών. Σχετίζεται με το ΕΦΖΙΝ των κατοίκων, των εργαζομένων αλλά και των επισκεπτών. Σχετίζεται με τη μέριμνα που έχουμε όλοι και θα πρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό να έχουμε στο μέλλον για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Σε αυτή τη στρατηγική μπήκαν προτεραιότητες και προτεραιότητα είναι να καθιερωθούν οι συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας με την αρμονική συνύπαρξη όλων των μέσων μεταφοράς επάνω στο δρόμο. Να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια με ειδική μέριμνα για τους ευάλωτους χρήστες, να προωθηθούν ήπιες και περιβαλλοντικά φιλικές μορφές μετακίνησης όπως είναι το περπάτημα και το ποδήλατο, να δοθεί δυνατότητα της ισότιμης προσβασιμότητας από όλους, σε όλα τα σημεία, σε όλο το δημόσιο χώρο και τέλος να ρυθμιστεί το θέμα της στάθμευσης στο δημόσιο χώρο λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για τους μονίμους κατοίκους στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί.